course, we have to do your homework and we know that they have real quality. Σε κάθε περίπτωση, έχοντας παρακολουθήσει και τον τελευταίο αγώνα του Ολυμπιακού, θα πω ότι σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει ποιοτικούς παίκτες. Μπορώ να αναφερθώ στον Ποντένσκι, τον οποίο τον γνωρίζω φυσικά και από το παρελθόν, το δικό μου και το παικτικό και το προπονητικό. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι το παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί αύριο. Παρακολούθησα τον αγώνα του Ολυμπιακού και έχω να πω ότι η ροή του αγώνα προφανώς διαφοροποιήθηκε πολύ από την αρχή, με δεδομένο ότι υπήρχε μια αποβολή παίκτη ήδη από το 6ο λεπτό. Περιμένουμε και θα είμαστε προετοιμασμένοι για τον αυριανό αγώνα. It didn't really change too much that I already knew. So we know he's a top striker, of course. Η ερώτηση έχει να κάνει σε σχέση με τον LKB και το γεγονός ότι είναι ένας εξαιρετικά ικανός επιθετικός. Η απάντηση είναι ότι ναι, βεβαίως και θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στο συγκεκριμένο παίκτη, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός δεν έχει μόνο τον LKB. Υπάρχουν σωρία παικτών οι οποίοι μπορούν να κάνουν πραγματικά εξαιρετικά πράγματα μέσα στο γήπεδο, να αλλάξουν το παιχνίδι. Οπότε πρέπει να προσέξουμε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού που θα παίξουν αύριο, γιατί είναι ικανοί πραγματικά να ανατρέψουν το παιχνίδι. Αυτό που εγώ επιθυμώ είναι οι παίκτες μου να ακολουθήσουν 100% στενά τις οδηγίες που θα δώσω, έτσι ώστε στην εξίσωση όλης αυτής της διαδικασίας να βγούμε στο τέλος κερδισμένοι.